Οι αλγευρικές υπερδομές και η εφαρμογή τους είναι το θέμα του επιστημονικού συνεδρίου που διεξάγεται αυτές τις ημέρες στην Ξάνθη, φιλοξενώντας 50 περίπου επιστήμονες από όλο τον κόσμο, με πρωτοβουλία του καθηγητή αλγευρικών υπερδομών και υπολογιστικών μαθηματικών και πρόεδρο τμήματος μηχανικών και διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής, κ. Στέφανου Σπάρταλη. Το συνέδριο αυτό είναι ένα διεθνές συνέδριο. Γίνεται κάθε 3 χρόνια σε χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής. Το αντικείμενο του είναι καθαρά ερευνητικό και αναφέρεται σε ένα ιδιαίτερο κομμάτι της άλγευρας, στο κομμάτι των αλγευρικών υπερδομών. Κατά συνέπεια, όλοι οι σύνεδροι είναι ερευνητές, είναι καθηγητές από διάφορα πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Ασίας. Περίπου από 15 χώρες έχουν έρθει επιστήμονες από όλο τον κόσμο να δουν, να συμμετάσχουν στο συνέδριο αυτό και να γνωρίσουν και την πόλη μας. Όπως είπατε, γίνεται μια φορά στα 3 χρόνια αυτό. Έχει ξαναγίνει κάτι παρόμοιο στην πόλη της Ξάνθης? Είναι η δεύτερη φορά που διοργανώνεται στην πόλη της Ξάνθης και ιδιαίτερα στην Πολυτεχνική Σχολή, η οποία έχει μια ιδιαίτερη παράδοση στα μαθηματικά, ανάμεσα στα πολλά και ενδιαφέροντα αντικείμενα που έχει το Πολυτεχνείο μας. Πρέπει να σας πω ότι οι φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής συμμετέχουν σε μαθηματικές ολυμπιάδες και μας φέρνουν και ιδιαίτερα βραβεία κάθε χρόνο. Κατά συνέπεια, έχουμε μια πολύ καλή παράδοση στα μαθηματικά σαν Πολυτεχνική Σχολή. Να σημειώσουμε ότι το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην Ξάνθη το 1990, ενώ η προηγούμενη πόλη που το φιλοξένησε ήταν η Πεσκάρα της Ιταλίας το 2011. Ένα αξιοσημείωτο γεγονός με μεγάλη επιστημονική σημασία και ενδιαφέρον για την επιστημονική κοινότητα που παίρνει μέρος και παράλληλα ένας άριστος τρόπος ανάδειξης του πολιτισμού και της κουλτούρας της Ξάνθης, αφού η διοργάνωσή του συνέπεσε με τις γιορτές παλιάς πόλης, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να βιώσουν από κοντά τα στοιχεία της πόλης και των ανθρώπων της.